Έχουν περάσει ακριβώς 2 χρόνια από την κυκλοφορία του Kinect, της επαναστατικής συσκευής της Microsoft που υποσχόταν να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Μέχρι στιγμής όμως, οι περισσότεροι σχεδιαστές video games έχουν περιοριστεί στο να δημιουργούν παιχνίδια χορού και γυμναστικής, αλλά ακόμα και αυτά δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν το κοινό. Η Microsoft, θέλοντας να ταράξει τα νερά, ήρθε σε συμφωνία με τον αμερικανικό κολοσσό Nike, προκειμένου να κυκλοφορήσει το δικό της παιχνίδι γυμναστικής και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση στο συγκεκριμένο τομέα. Give us your best stuff on this challenge. Στο Nike Plus Kinect Training καλούμαστε να καταχωρήσουμε τις βασικές μας πληροφορίες όπως το ύψος, το βάρος, την ηλικία και το φύλο μας, προκειμένου το παιχνίδι να δημιουργήσει ένα ειδικά σχεδιασμένο πλάνο γυμναστικής, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα χρειαστεί να περάσουμε μερικά χρονοβόρα tests, αφού πρώτα έχουμε επιλέξει τον προσωπικό μας γυμναστή. Don't worry if you hit one, just keep dodging. Τα tests που θα συναντήσουμε αποτελούνται από βασικές, κλασικές ασκήσεις γυμναστικής, που σκοπό έχουν να μετρήσουν τη φυσική και την αθλητική μας κατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο πρόγραμμα γυμναστικής που θα μας προτείνει ο τίτλος. Βέβαια, είναι και ένας καλός τρόπος να παρακολουθούμε τη βελτίωσή μας, καθώς κάθε τέλος του μήνα χρειάζεται να τα ξανακάνουμε. Make sure you lift your knee high when you do it this time. Προχωρώντας, πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα από 3 είδη γυμναστικής ανάλογα με το σκοπό που θέλουμε να πετύχουμε. Να αποκτήσουμε κριτικότητα, γράμμωση ή να χάσουμε περιττό βάρος. Μετά από όλα αυτά, το Nike Plus Kinect Training έχει δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα αποκλειστικά για εμάς και μένει μόνο να το τηρήσουμε για όσο χρόνο επιθυμούμε. Ακόμη, μας δίνεται η ευκαιρία να συγκρίνουμε την απόδοσή μας σε όλα τα challenges με τους φίλους μας, να τους συγχαρούμε ή ακόμα και να τους προκαλέσουμε σε μάχες μέχρι τελικής πτώσης. Για όσους επιθυμούν να γυμναστούν με παρέα, υπάρχει και το Co-op Workout, ώστε κανείς να μην μένει παραπονεμένος. 3, 2, 1. Η άσχημη εντύπωση που αφήνει το παιχνίδι ενισχύεται στον τεχνικό του τομέα. Μπορεί τα σώματα και οι κινήσεις των αθλητών να είναι καλοσχεδιασμένα και απόλυτα φυσιολογικά, αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τα πρόσωπά τους. Οι εκφράσεις τους είναι ανύπαρκτες, καθώς το μόνο που αλλάζει το πρόσωπό τους είναι τα χείλη. Get down low. Φαίνεται πως η Microsoft πίστεψε ότι εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα της Nike θα έφερε στην αγορά ένα τίτλο γυμναστικής που θα την ανέβαζε αυτομάτως στο πρώτο σκαλί. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση, καθώς ο τίτλος δεν μπορεί να χτυπήσει τον ανταγωνισμό σε κανένα τομέα.